Omega News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Πλημμύρισε στις καρδιές των πιστών και στον κατάμεστο ναό της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα το ανέσπερο φως. Με την άφιξή του στην Κύπρο ξεκίνησε η μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς του σε όλους τους ιερούς ναούς του τόπου. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα πως δεν χωρεί κανένα συμβιβασμός με την κατοχή και το παράνομο status quo, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρώτο πασχαλινό μήνυμά του. Εργάζομαι, δήλωσε, στην βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού για να σπάσει τα διέξοδο. Η Λουκία Χριστοδούλου είναι το νέο μέλος που διόρισε στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την παρέτηση του Μιχάλη Μιχαήλ. Η θητεία της ως πρόεδρος στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού λήγει στις 23 του μήνα. Στους δρόμους με αυξημένες περιπολίες η αστυνομία εν ώψη της απόψινής νύχτας, στόχος το ασφαλές άναμα των Λαμπρατζών και η αποτροπή της επικίνδυνης χρήσης κροτίδων. Μεγάλο το στοίχημα και για την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύστηκε ο τόπος στην πρώτη Ανάσταση του Κυρίου. Κλίμα κατάνοιξης και εντυπωσιακές εικόνες από κάθε γωνιά της Κύπρου. Οι ιερείς στέλνουν το μήνυμα της προσδοκίας για ελπίδα και αγάπη. Οι τελευταίες προετοιμασίες για το Πασχαλινό τραπέζι λίγες ώρες πριν από τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Ήθη και έθιμα στο Ακάκι και οι παραδόσεις των ημερών από γενιά σε γενιά. Όλα έτοιμα για την αυριανή ημέρα. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα η πρώτη προσπάθεια αστυνομίας και τοπικών αρχών για εντοπισμό της αγέλης αδέσποτων σκύλων που επιτίθεται σε περαστικούς και ζώα στο γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου. Απόψε, στις 8 και 10.